Δεν φαίνεται να ανησυχεί ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Μαγνησία Παύλος Μαρκάκης για τις ενστάσεις που κατέθεσαν οι πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σούρλας και Ζέτα Μακρύ σχετικά με την κατανομή των εδρών σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής κατέθεσε ένσταση για την κατανομή των εδρών στον νομό αλλά και στην επικράτεια, ενώ η κυρία Μακρύ επικαλείται στην δική της ένσταση στο εκλογοδικείο εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της και λανθασμένη κατανομή της έδρας του λαού στη Μαγνησία. Πάντως, ο κύριος Μαρκάκης, σχολιάζοντας το θέμα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά στην έδρα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Μαγνησία και χαρακτήρισε εσωκομματικό θέμα την απόφαση των δύο πρώην βουλευτών να καταθέσουν ένσταση. Πόσο σας ανησυχούν οι δύο ενστάσεις που έχουν γίνει από πρώην βουλευτές κατά της βουλευτικής έδρας του λαού στη Μαγνησία? Καμία ανησυχία δεν υπάρχει. Είναι πρόβλημα εσωτερικό δικό τους. Δεν υφίσταται θέμα, δεν πρόκειται να σταθεί στα δικαστήρια, ούτε στα εκλογοδικεία. Ούτε μία σε εκατομμύριο.